Εδώ είμαστε, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και απόψε εδώ στο post game βράδυ Κυριακής 18 Αυγούστου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά, οι άδειες θα αρχίσουν να επιστρέφουν οι περισσότεροι. Ήδη σήμερα είναι η μέρα επιστροφής και από Χαλκιδική και όχι μόνο. Εμείς εδώ παρέουλα θα πάμε ως και τη μία με το post game, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Και θα δούμε παρεούλα ό,τι συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Όλη την αγωνιστική δράση που είναι πλούσια, ήταν πλούσια όλη την ημέρα και χθες φυσικά στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έχουν ξεκινήσει όλα πλην του Ιταλικού. Έχουμε και το μάτς εθνική στο μπάσκετ κόντρα στους Σέρβους στο τουρνουά Ακρόπολης. 67-72 με τρίποντο που βάλαμε μόλις, μειώσαμε στους 5 και μένουν 41 δευτερόλεπτα, δεν κάνω λάθος. Time out έχει καλέσει τώρα προπονητής της Σερβίας. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι της Εθνικής, που είναι και το πιο σημαντικό τεστ εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας. Επομένως σήμερα θα έχουν βγει τα πιο σημαντικά συμπεράσματα, θα τα σχολιάσουμε συνέχεια και για την Εθνική Ομάδα. Νωρίτερα, όπως ακούσατε και τα παιδιά, τον Γιώργο Μπαϊράμι και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο, την παρέμβαση του Νίκου Παπαδόπουλου, υπάρχει και μεταγραφή για τον Αρή. Ο Μαντσίνι φαίνεται πως θα αποτελέσει την τελική επιλογή στη θέση των εξτρέμ, μιας και ο Ματέο Γκαρσία κατέληξε στον Ερυθρό Αστέρα. Το σύριαλ ολοκληρώθηκε σήμερα με τον Αργεντινό να καταλήγει στην σερβική ομάδα. Έτσι, ο Άρης καταλήγει στην περίπτωση του Μαντσίνι για να ενίσχυσει στα εξτρέμ. Θα δούμε τι γίνεται και με το θέμα του Ντεμπόκ, τι γίνεται και στα του ΠΑΟΚ που πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το μάτς με τη Σλοβάν Μπρατισλάβα στην 5η στις 10 το βράδυ στην Σλοβακία. Και γενικότερα, ό,τι άλλο υπήρχε και σήμερα, σπουδαίες αναμετρήσεις. Έχουμε και τώρα σε εξέλιξη αναμετρήσεις ούτως ή άλλως. Έχουμε μάτς σημαντικά. Έχουμε και ένα έτσι mini derby στη Γαλλία. Θα τα δούμε όλα φυσικά εδώ παρεούλα. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα μένουν, 30,7 για την ακρίβεια, στο κατάμεστο ΑΚΑΒΟΥ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να σημειώσουμε και μπορούμε να σταθούμε, το ότι 18 Αυγούστου βράδυ Κυριακής έγινε sold out στο ΆΚΑ για φιλικό παιχνίδι της Εθνικής, του τουρνουά Ακρόπολης. Είναι ένα μήνυμα έτσι ότι αυτή η ομάδα δίνει ελπίδα εν όψη του μουντομπάσκετ της Κίνας και έχουμε να περιμένουμε πράγματα, αν μη τι άλλο. Και άλλο time out τώρα το μεταξύ, 34 λεπτά πριν το τέλος, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το φιλικό παιχνίδι με τους Σέρβους. Στα άλλα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στα πιο σημαντικά, στο 16 στη Γαλλία, Ρεν Paris Saint-Germain, το ντέρμπι που λέγαμε νωρίτερα, είναι στο 0-0 ακόμη. Η Πάρη που και σήμερα δεν έχει τον Neymar σύνθεσή της, είναι εκτός αποστολής ο Βραζιλιάνος. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με το δικό του μεταγραφικό σύριαλ, αν θα καταλήξει τελικά στην Μπαρτσελόνα. Πάντως η Πάρη έχει ούτως ή άλλως τα υπόλοιπα αστέρια της στη σύνθεσή της. Αρεολά στα goal post, Μενιέ δεξιά, Τιάγκο Σίλβα, Ντιαλό στο κέντρο της άμυνας, Μπερνάτ αριστερά. Τριάδα στη μεσαία γραμμή, Ντράξλερ, Μαρκίνιος και Βεράτη. Και η τριάδα στην επίθεση, ο Ντι Μαρία αριστερά, ο Καβάνη στην κορυφή και ο Εμπαπέ δεξιά. Η Ρεν που πέρσι έκανε ωραία πράγματα, είναι η αλήθεια. Μας έδωσε και στο Europa League με την πορεία της ορισμένα πράγματα. Αν μπορεί να κοντράρει σήμερα τους Παριζιάνους. Σε άλλα μάτς της βραδιάς, στο 17, Μπέτις Βαγιαδολίδ 0-0 και η Μπέτις από νωρίς παίζει με 10 παίκτες. Έχει αποβληθεί μόλις το 8 λεπτό ο Ρόμπλες για τους γηπεδούχους με απευθείας κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, στην Αλβανία Super Cup στην παράταση Παρτιζάνι Κούξη 4-2 στο 104. Πάμε όμως τώρα, πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σκορ στο αγώνα που είναι σε εξέλιξη, να δούμε λίγο τα τελευταία δευτερόλεπτα στο Ελλάδα-Σερβία. Δώσε λίγο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Βασίλη. Πάει στις βολές ο Αντοκούμπο. Τώρα ξαναβλέπω τις φανέλες εθνικής, αυτές τις γαλάζιες, πολύ εντυπωσιακές. Ξεχωρίζουν νομίζω σχέση με προηγούμενες φανέλες που φορούσε η εθνική ομάδα. Ωραίες εμφανίσεις αυτές οι γαλάζιες. 68-72 έβαλε την πρώτη Αντοκούμπο, 24 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Εύστοχη δεύτερη από τον Γιάννη, 69-72 και μένουν 24 δευτερόλεπτα στο κατάμεστο ΆΚΑ. Πάνε στις βολές οι Σέρβοι τώρα. 23,4 μένουν για το τέλος. Στο συν 3 οι Σέρβοι, να δούμε αν θα στοχίσει εδώ σε κάποια από τις δύο ή στις δύο. Τι έγινε, χάσαμε το σήμα. Χάθηκε το σήμα. Τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται στην ΕΡΤ, έτσι. Βασίλη Καβαδία. Α, επέστρεψε, για να δούμε. Και από δοκιμασίες από το κοινό στο ΆΚΑ. Τι έχει δώσει τώρα εδώ. Αναπήδησε η μπάλα Στεφάνη. Αναπηδά η μπάλα Στεφάνη και τη βγάζει ο Γιάννης σχεδόν από μέσα. Αυτά όμως, όπως λένε και στην ΕΡΤ, έχει προηγηθεί φάουλ. Άρα η μπάλα δικιά μας τώρα και 69-72. Για να δούμε. Καλάθι τώρα, τελευταία επίθεση. 3 δευτερόλεπτα μένουν. Συγγνώμη, 3 πόντια διαφορά, 15 δευτερόλεπτα.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε το τρίποντο και ευστόχησε 12,5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 72 όλα. Και πανηγυρίζουν σαν τρελή τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, Γιάννης και Θανάσης. Όλο το άκα στο πόδι, τρομερό τρίποντο από τον Θανάση Αντετοκούνμπο 12,5 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Τρίποντο ισοφάρισε το 72-72. Μετά τις δύο χαμένες βολές των Σέρβων και την τελευταία μας επίθεση. Και έξαλλος πανηγυρισμός των αδερφών Αντετοκούνμπο, Γιάννη και Θανάση, αμέσως μετά από αυτό το τρίποντο. Είναι φάσεις που μπορεί να είναι φιλικό παιχνίδι, να μην κρίνεται κάτι. Το τουρνουά Ακρόπολη ουσιαστικά που δεν σημαίνει και πολλά. Ωστόσο είναι φάσεις, είναι τελευταία δευτερόλεπτα κρίσιμα για να χτιστεί αυτή η ομάδα, η νοοτροπία αυτής της ομάδας, η ψυχολογία αυτής της ομάδας και εν όψη του παγκοσμίου της Κίνας που πλησιάζει όσο περνούν οι μέρες. Πόσο έμεινε, 10-15 μέρες έμειναν για να ξεκινήσει η μεγάλη διοργάνωση στα γήπεδα της Κίνας. Και έτσι κάτι τέτοιες φάσεις, κόντρα σε έναν τέτοιο αντίπαλο όπως είναι η Σέρβη που είναι από τα φαβορί του τουρνουά. Εδώ και πάλι το τρίποντο βλέπουμε του Θανάση Αντετοκούνμπο. Δίνουν και ψυχολογία, χτίζουν και το χαρακτήρα αυτής της ομάδας που ελπίζουμε να τη δούμε να διεκδικεί κάτι στα γήπεδα της Κίνας και να μας δώσει επιτέλους αυτό που περιμένουμε. Για να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Βέβαια, στο ισόπαλο 72-72 και μένουν 12,5 δευτερόλεπτα. Time out υπάρχει τώρα στο κατάμεστο άκα που έχει σηκωθεί στο πόδι μετά τους πανηγυρισμούς για το τρίποντο του Θανάση. Αστοχή και τέλος. Παράταση θα έχουμε στον τελικό του τουρνουά Ακρόπολη ουσιαστικά. Ωραία είναι αυτά, Βασίλη Καβάδια. Είναι match έτσι πρόλογο ουσιαστικά εν ώψη του Παγκοσμίου της Κίνας. Αυτό το απόψινο Ελλάδα-Σερβία, το πιο δυνατό μας τεστ. Και μάλιστα γυρίσαμε από το 72-64, από το μείον 8, στο τελευταίο λεπτό. Ισοφαρίσαμε σε 72-72, σε συνδυασμό με την αστοχία των Σέρβων και στις βολές και στα σουτ, στις τελευταίες κρίσιμες επιθέσεις. Η εθνική ομάδα κατάφερε να γυρίσει από αυτό το μείον 8 και να στείλει το ματ στην παράταση με αυτό το τελευταίο τρίποντο του Αντετοκούνμπο και την χαμένη τελευταία επίθεση των Σέρβων. Οπότε περιμένουμε το έξτρα πεντάλεπτο για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής του τουρνουά Ακρόπολης ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία στο κατάμεστο ΆΚΑ. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στα ματ που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε νωρίτερα στο 24 τώρα πια. Ρεν, Παρίσι Σεντζερμέν 0-0. Στο ίδιο λεπτό, Μπέτις Βαγιαδολίδη 0-0 με 10 από το 8 η Μπέτις. Στην παράταση του Super Cup στην Αλβανία. Στο 111 Παρτιζάνι Κούξι 4-2. Στο ημίχρονο στην Αργεντινή Ντεφένσα Τζουστίτσια Άρσεναλ Σαλαντί 0-2. Στο Βέλγιο στο 70 Γάνδιο Στάνδι 2-0. Έχουμε ακόμη παιχνίδια στην Λα Λίγκα 2 στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στο 70 Κάντιθ Πονφεραντίνια 1-1 με 10 φιλοξενούμενοι. Στο 69 Λας Πάλμα Σουέσκα 0-0. Τελικό στο Ισραήλ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Χαποέλ Μπερσεβά 3-1. Έχουμε ημίχρονο σε παιχνίδια για το κύπελο Ιταλίας. Άσκολη Τραπανή 0-0. Βερόνα Κρεμονέζε 1-0. Συγγνώμη, Βερόνα προηγείται. Έμπολη Πεσκάρα 1-1. Κάλιαρη Κιέβο 2-1 με 10 γηπεδούχοι προηγούνται. Ουντινέζε Σουντιρόλ 0-0. Τσιταντέλα Κάρπη 1-1. Φροζινόνε Μονόπολη 2-0. Και στο 37 Λέτσε Σαλερνιτάνα 1-0, Πίζα Μπολόνια 0-1 στο 41, στο 42 Σασουόλο Σπέτσια 1-0, στο 42 Σπαλ Φεραλπισάλο 3-1 και στο 27 Κροτόνε Σαμπτόρια 1-0. Πάμε για έκπληξη σε αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, στην Ολλανδία, στην Eredivisie, τρίτη αγωνιστική, στο 70 Χέρακλες PSV Eindhoven 0-2, στην Κροατία στο 71 Ριέκα Όσιγεκ 1-0. Αυτά προς το παρόν. Τελικό στην Πορτογαλία, Γκυμαράες Μποαβίστα 1-1. Στη Σερβία, δύο παιχνίδια. Βοηβοντίνα Μπόκα Τόπολα 0-2 στο 69 και στο 73 Μάτσβα Νιάπρεντακ 0-1. Και στην Τουρκία, στο 42 Μαλάτια Σπορ Μπασαξεχήρ 0-0. Στο 43 Γκαζντέπε Αντάλια Σπορ, 0-1 και στο 44 Κασίμπα στα Τραπεζοσπορ 1-1 η αντίπαλο τη ΑΕΚ. Και αυτά προ το παρόν. Ξεκίνησε η παράταση στο ΑΚΑ. 72-73 είναι στι βολέ τώρα οι Σέρβοι. Να δούμε αν θα φτωχήσει και η δεύτερη. Είναι 72-74, 4-51 πριν το τέλο τη παράταση. Να πάμε στο break αν είναι Βασίλη Καβαδιά, το πρώτο, μια φτάσαμε στις 10.30 και να επιστρέψουμε με το φινάλε της παράτασης στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της Εθνικής με την Σερβία. Πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, Λίμπερο 107,4 ακούτε, post-game, βράδυ Κυριακής, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδιά στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέουλα ως και τιμία, σε εξέλιξη
στην παράταση το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σερβία στο τουρνουά Ακρόπολης. Το τελευταίο μάτς τουρνουά που θα κρίνει για την πρωτιά. 80-82. Είμαστε πίσω στο σκορ με 2 πόντους. Ένα λεπτό έκανε δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Θυμίζω ότι από το 72-64 γυρίσαμε από το μείον 8, ισοφαρίσαμε και το πήγαμε στην παράταση με τελευταίο τρίπο του Αντετοκούμπο. Και σηκώθηκε το κατάμεστο άκαστο πόδι. Τώρα μένουν τα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης για να ολοκληρωθεί το ντέρμπι αυτό για το τουρνουά Ακρόπολης, που έτσι μας βάζει στο κλίμα εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου, στο πιο δυνατό τεστ, επαναλαμβάνω, της Εθνικής για την μεγάλη διοργάνωση στα γήπεδα της Κίνας. Πάμε λίγο, Βασίλη, να πάρουμε μικρόφωνο από ΕΡΤ, ενώ αστοχούν οι Σέρβοι σε τρίποντο, να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Φάουλ στο τρίποντο από τον Αντετοκούνμπο, 23-2 πριν το τέλος. Έπεσε λίγο άτσαλα πάνω στον παίκτη των Σέρβων που έκανε το σου τριών πόντων. Δύσκολα είμαστε, 85-80 τώρα, 23-2 για το τέλος. Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και άλλη μεγάλη ανατροφή, όπως κάναμε και στο φινάλε της κανονικής διάρκειας και το πήγαμε στην παράταση. Time out πάντως, 28 ο Μπογκδάνοβιτς, τρομερή εμφάνιση. 20 ο Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης 20, ο Θανάης 17. 15 και ο Καλάθης, ο οποίος θα είναι και αυτός ένα από τα βαριά χαρτιά της Εθνικής. 8 έχει, 8 rebound ο Μπουρουσής, πρώτος στα rebound. 11 ο Μπιέλιτσα, πρώτος των Σέρβων σε αυτή την κατηγορία. Τώρα μαζί με τους κάρτες στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Τέλος λοιπόν, οι Σέρβοι παίρνουν την νίκη 85-80 στην παράταση, είτε για την εθνική μας ομάδα, στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά Ακρόπολης. Χάνουμε την πρωτιά εδώ, αλλά μικρή σημασία έχει αυτό. Αρκετά τα θετικά στοιχεία που μπορεί να κρατήσει η επίσημη αγαπημένη από το τουρνουά Ακρόπολης, από τις άνετες νίκες με Ιταλία και Τουρκία. Και από το ότι κόντραρε σήμερα στα ίσα του Σέρβους, έχασε την παράταση, κατάφερε να κάνει μεγάλη ανατροπή στο φινάλε για να το στείλει στην παράταση. Έστειλε έτσι πολύ θετικά, πολύ αισιόδοξα μηνύματα, παρά τις απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμού που είχαμε και σε αυτό το τουρνουά. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Mundo Basket της Κίνας, για το Παγκόσμιο της Κίνας, όπου αναμένουμε να δούμε ωραία πράγματα από την εθνική ομάδα και τα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βασίλη, μπορούμε να το αλλάξουμε, να βάλουμε το μάτς Παρί στην Νόβα, να έχουμε εικόνα από το Ρεν Παρί, στο οποίο από ό,τι βλέπω έχει ανοίξει το σκόρι Παρί Σεντζερμέν πριν από λίγο, είναι στο 40 τώρα και το 0-1 έγινε στο 36 με γκολ του Καβάνη για τους Παριζιάνους. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Εκεί μας άφησε στην ΕΡΤ, οπότε αν μπορούμε να ακούσουμε καμιά, άμα θα κάνει δηλώσεις ο Θανάης Κουρτόπουλος, όπως πέρα ο τεχνικός. Ας το κάνουμε έτσι. Αν ούτσι άλλος κοντεύει στο ημίχρονο το μάτς Παρί, θα το βάλουμε στο δεύτερο. Είχα την εντύπωση, επειδή έμεινε στην κεντρική οθόνη η ΕΡΤ, ότι θα μπορούμε να έχουμε ήχο από εκεί. Να δούμε τι θα πει ο Κουρτόπουλος, έχει ενδιαφέρον, καθώς ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά Ακρόπολης. Πλέον πάμε στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο της Κίνας. Θα δούμε έτσι και τα δικά του συμπεράσματα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού και από το σημερινό πολύ κρίσιμο τεστ, πολύ δυνατό τεστ, έτσι. Να δούμε τι έχει να μας πει ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 41, Μπέτις Βαγιαδολίδη, δεν υπάρχει σκορ ακόμη. Θυμίζω με 10 η Μπέτις από νωρίς. Στην Αργεντινή, στο 52, η Άρσεναλ Σαραντή προηγείται με 0-2 στην έδρα της Defensa Justicia. Γάνδιο Στάνδη 2-0 στο Βέλγιο, στο 87. Γκολ για τη Σάο Πάολο στη Βραζιλία μόλις τώρα, στο 42 κόντρα στην Σεάρα, κάνει το 1-0. Γκολ και για την Κρουζέιρε στο 44, 1-0 απέναντι στη Σάντος που παίζει με 10. Τι άλλο έχουμε, Μπαία Γκόιας 0-1 στο 43 και Φλουμινένσε CSA στο 44 είναι στο 0-0. Γκολ για την Κάντιθ στην Λα Λίγκα 2, Κάντιθ Πονφεραντίνα 3-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι στο 87. Στο 86 Λας Πάλμας Ουέσκα 0-1 στην ίδια κατηγορία. Στην Ιταλία και στο κύπελο, το ιταλικό κύπελο που έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, Κροτόνε Σαμπτόρια 1-2 το γυρίζει Σαμπτόρια, ανατροπή με γκολ που πετυχαίνει τώρα, με εκτέλεση πέναλτι στο 42. Στο ημίχρονο Σπαλ Φεραλ Πισάλο 3-1, Σασουόλο Σπέτσι 1-0, Πίζα Μπολόνια 0-1 και Λέτσε Σαλεριντάνα 1-0. Στο 56 Φροζινόνε Μονόπολη 2-0, Τσιταντέλα Κάρπη 1-1. Ο 57 Ουντινέζε Σουντιρόλ 1-0, Κάλιαρη Κίεβο 2-1 με 10 γηπεδούχοι. Στο 58 Έμπολη Πεσκάρα 1-1 και στο 57 Βερόνα Κρεμονέζε 1-0. Και στο 56 Άσκολη Τραπανή 1-0. Αυτά και τα μάτς στο ιταλικό κύπελο. Γκολ τώρα και στην Κροατία. Στο 87 η Όσιγε εξοφαρίζει με 1-1 στην έδρα της Ριέκα.
Λοιπόν, στο 88 στην Νορβηγία, Viking Stormkonset 4-0. Στην Ολλανδία στο 87, Heracles PSV Eindhoven 0-2. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τον Μπουρούση, ο οποίος μιλά τώρα ζωντανά στην ΕΡΤ. Γίνονται και αυτές οι παρεξηγήσεις μια φορά, Βασίλη, με αυτές τις δηλώσεις, οπότε καλά κάνει και διευκρινίζει. Ναι. Εχμές Μπουρούση για το κλίμα στα αποδυτήρια. Ωραίος ο Γιάννης Μπουρούσης. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε στις δηλώσεις του. Έτσι ούτως ή άλλως πάντα τα λέει από τα δόντια, είναι από αυτά τα πρόσωπα στην Εθνική ο Γιάννης Μπουρούσης που τα λέει έξω από τα δόντια. Αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Γιάννη Αθηναίου στο ξεκίνημα, ο οποίος ήταν ο άτυχος της βραδιάς. Ρήξη χιαστού η πρώτη εκτίμηση με τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο στο σημερινό παιχνίδι. Πραγματικά πολύ άτυχος έτσι στο τελευταίο φιλικό πριν το παγκόσμιο να υποστεί αυτή τη ζημιά ο Γιάννης Αθηναίου, ο οποίος πήρε και μεταγραφή στον Παναθηναϊκό πρόσφατα. Κρίμα για τον Γιάννη Αθηναίου πραγματικά. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να όσο το δυνατόν να αποφύγει τα χειρότερα. Δεν ξέρω κατά πώς μπορεί να γίνει αυτό, μιας και από την πρώτη εκτίμηση μιλούν για ρήξη χιαστού. Δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε το καλύτερο, ας ευχηθούμε. Λοιπόν, μιας και λέμε για το παγκόσμιο και ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ότι η Εθνική θα πάει και εκεί 10 μέρες πριν για να εγκλιματιστεί, να προσαρμοστεί στις συνθήκες που υπάρχουν στην Κίνα. Η Εθνική θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο, στο μπάσκετ της Κίνας, την 1η Σεπτεμβρίου, στις 3 το μεσημέρι απέναντι στο Μαυροβούνιο. Ελλάδα-Μαυροβούνιο είναι το πρώτο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Το παγκόσμιο ξεκινά στις 31 του Αυγούστου, Αγγόλα-Σερβία το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι Παρασκευή, είναι 31 Αυγούστου, Βασίλη, ή Σάββατο. 25 έχουμε Κυριακή, την επόμενη. Άρα, 31. Σάββατο είναι 31. Έτσι, Σάββατο είναι 31, Κυριακή, οπότε στις 3 παίζει Εθνική με το Μαυροβούνιο. Το δικό της παιχνίδι πρεμιέρας. Και από εκεί και πέρα, νομίζω, έχει παιχνίδια σχεδόν καθημερινά το μενού στο Mundo Basket. Εμείς παίζουμε με τη Βραζιλία το δεύτερο μάτσα 3-9, δηλαδή 2 μέρες μετά. Λοιπόν, Βραζιλία-Ελλάδα και πάλι στις 3. Ακολουθεί το μάτς της εθνικής μας με τη Νέα Ζηλανδία στις 5 Σεπτεμβρίου, ανά 2 μέρες είναι τα παιχνίδια. Έτσι, για να δούμε αν θα περάσουμε τον όμιλο, που λογικά θα τον περάσουμε, δεν νομίζω ότι θα τεθεί θέμα. Η πρωτιά είναι το ζήτημα εκεί. Θυμίζω ότι βρισκόμαστε στο Group F με Μαυροβούνιο, Βραζιλία και Νέα Ζηλανδία. Στους άλλους ομίλους, Κίνα, Ακτήλα, Φαδοστού, Πολωνία και Βενεζουέλα στον πρώτο, Νότια Κορέα, Νιγηρία, Ρωσία και Αργεντινή στον δεύτερο, Ιράν, Τινησία, Πόρτο Ρίκο και Ισπανία στον τρίτο, Ιταλία, Σερβία, Φιλιππίνες και Αγγόλα στον τέταρτο, στον πέμπτο η Τουρκία, η Τσεχία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον έκτο εμείς όπως είπαμε Βραζιλία, Μαυροβούνιο και Νέα Ζηλανδία, Γαλλία, Ιορδανία, Δομινικανή Δημοκρατία και Γερμανία στον 7ο και στον 8ο Σενεγάλη, Καναδάς, Λιθουανία και Αυστραλία. Στο μου το μπάσκετ της Κίνας που ξεκινά όπως είπαμε στις 31 του Αυγούστου, σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Θανάση Κουρτόπουλο. Ξεκάθαρος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θανάση Κουρτόπουλος. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Έδωσε απαντήσεις για όλα τα ζητήματα από τον κόσμο που βρέθηκε στο ΆΚΑ, από το τι θα γίνει με τους τραυματίες, την κατάσταση του Σλούκα, στην οποία αναφέρθηκε στο φινάλε στην τελευταία ερώτηση, για το αν θα δηλωθεί ανάλογα με το ποια θα είναι η εντολή των γιατρών, για το αν θα δηλωθεί να είναι μαζί με την ομάδα στην Κίνα, έτσι ώστε να μπορεί να συνεισφέρει όταν νιώσει έτοιμος με το καλό στα νοκάουτ. Να δούμε αν θα γίνει αυτό το ενδεχόμενο. Για τον Αθηναίου, δύσκολα, πολύ δύσκολα με βάση την πρώτη εκτίμηση. Όπως είπαμε και πριν, μάλλον έχει υποστήριξη του. Και μένει να δούμε ποιος θα κληθεί να τον αντικαταστήσει, αν θα επιστρέψει ο Μάντζαρης ή ο Μποχωρίδης, θα τα δούμε αυτά. Ποιος ψηλός θα κοπεί, αναφέρθηκε στο Μίτογλου. Πολλές απαντήσεις ενδιαφέρουσες, ξεκάθαρες από τον Θανάση Κουρτόπουλο για την τελική ευθεία στην οποία μπαίνει η Εθνική Ομάδα ενώπιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας, που όπως είπαμε θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 1 του Σεπτέμβρη, σε 2 εβδομάδες από σήμερα, στο Mundo Basket. Λοιπόν, πάμε στο break να περάσουμε στην δεύτερη ώρα του post game εδώ στο Libero 107,4. Μόλις επιστρέψουμε, μένετε συντονισμένοι εδώ, Libero 107,4. Πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα ταρτάκι μετά τις 11. Libero 107,4 ακούτε post game. Πάμε παρεούλα ως και τις 1. Γιώργος Παναγιωτίδης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη δίμηση του ήχου.
Ακούσαμε νωρίτερα ότι έγινε στο παιχνίδι της Εθνικής, τις δηλώσεις Μπουρούση και Σκουρτόπουλου από το ΆΚΑ. Ενώ βλέπω τώρα ότι υπάρχει και επίσημη ενημέρωση για ρήξη χιαστού του Γιάννη Αθηναίου. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτή ήταν και η πρώτη εκτίμηση για το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού. Θα χάσει το παγκόσμιο κύπελλο φυσικά ο 31χρονος Άσος και όχι μόνο φυσικά αυτό, αλλά και μεγάλο μέρος της σεζόν. Ήταν ο άτυχος της βραδιάς, έτσι όπως και να έχει. Λοιπόν, όλα αυτά για την Εθνική, θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα λίγο, να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε όσα έγινε και σήμερα στο ΆΚΑ και γενικότερα στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Μουντομπάσκετ της Κίνας με τον Χρήστο Γιουβάνογλου, τον οποίο θα βάλουμε τώρα στην παρέα για να τα πούμε μαζί. Καλησπέρα Χρήστο, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους αγρατές του Λίμπορο και των θεωματές. Τι κάνετε? Τι λέει, πού είσαι πετυχαίνουμε? Αυτή τη στιγμή φίλε είμαι σε ένα πάρκο. Ναι. Κάθομαι, απολαμβάνω την ησυχία μου και την δροσιά της Καταρίνης. Μια χαρά σε βρίσκω. Ναι, και επεξεργάζομαι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εδώ να είδαμε Εθνική, βλέπουμε Παρί τώρα η οποία χάνει με 2-1 από τη Ρεν, με ανατροπή, το γύρισε η Ρεν. Έτσι. Στο 56. Τι έπαιξε, διπλό και εσύ? Εγώ, ναι. Διπλό και over. Μπράβο, μπράβο Χρήστο. Ναι, ναι, γι' αυτό. Πάντως αν το γυρίσει Παρί θα πιάσει και το over. Το έχει πιάσει ήδη. Εντάξει, αν το over το έχω πιάσει, ναι. Αν το γυρίσει Παρί θέλουμε. Τι άλλο έπαιξες σήμερα? Σήμερα έβαλα διπλό και over την Παρί. Έβαλα χι την Τζέλσι με τη Λέφερ. Το πιάσες αυτό, ανάτος. Και... έβαλα χ και η Bundesliga σήμερα έχει νομίζω δύο μάτια τα οποία βγήκαν χ και τα δύο. Όχι. Το ένα ήταν το Union Βερολίνου Λειψία 0-4 και το άλλο ήταν Eintracht Frankfurt Hoffenheim 1-0. Έξω έπεσε και στα δύο. Η Ισπανία τότε έβαλα ρε ένα χ. Είχε δύο μάτια σήμερα. Πρέπει να είχε. Δύο μάτια και έπιασα το ένα από τα δύο χ. Κάτσε, η Ισπανία. Τώρα ήταν. Οι Γάλλοι, μπορεί να ήταν και οι Γάλλοι, θα σε γελάσω. Οι Ισπανοί είχαν Αλαβές Λεβάντε 1-0, Ισπανιός Σεβίλη 0-2, πάλι έξω έπεσες. Πάλι, δεν ήταν οι Γάλλοι. Τώρα βέβαια, το Μπέτις Βαγιαδολίδη που είναι στο 0-0 στο 56 και το Ατλέτικο Χετάφε που είναι 0-0 στο 16, τώρα 11 άρχισε αυτό. Όχι, τότε ήταν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι, θα σου πω και τους Γάλλους. Α, οι Γάλλοι είχαν δύο χίνες, σε Ντετιέν Μπρέστ 1-1 και Ρεμ Στρασβούργο 0-0. Τα πιάσες αυτά δηλαδή? Το ένα έπαιξα το Στρασβούργο. Α, ωραία. Το πιάσες. Τι Στρασβούργο μάλλον. Ναι, και περιμένω την Παρί. Α, θα πας ταμείο δηλαδή με Παρί αν το γυρίσει? Ναι, ρε, εννοείται. Μάλιστα. Δηλαδή αύριο περιμένουμε κέρασμα εδώ στο Λίμπερο. Ναι, ρε, φίλε, με 23 ολόκληρα ευρώ τη διάσκεδα. Α, τέτοιο ταμείο θα πας. Ναι, ρε. Τσάμπα το άγχος, ρε Χριστό. Κοίταξε, την Τρίτη θα περιμένετε, γιατί εγώ Δευτέρα δεν έρχομαι. Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Να πάμε λίγο στα τη. Να πάμε, ναι, το είδε το παιχνίδι, έτσι. Ναι, όλο. Και την παράταση. Και πώς σου φάνηκε η Εθνική σήμερα? Κοίτα, τώρα έπρεπε να πέσει ο αναπτήρας κάτω από το παγκάκι. Η Εθνική, λοιπόν, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που στην ουσία σου είπα χθες, ότι δεν τους βλέπω. Κανέναν δεν βλέπω φέτος. Το παίρνουμε, λες βιστά, περπατώντας. Περπατώντας, εντάξει, όχι. Αλλά με μια αλφα προσπάθεια και με μια αλφα τύχη, την οποία δεν την είχαμε στα τελευταία, στις τελευταίες τρεις μέρες στο Ακρόπολης, η Ελλάδα μπορεί να κατακτήσει το χρυσό. Σίγουρα, εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα είναι στο τελικό και σίγουρα. Δεν θα είναι με τους Σέρβους. Νομίζω θα είναι με τους Αμερικάνους. Μάλιστα, δεν ξέρω. Γιατί... πώς πάνε οι διασταυρώσεις βέβαια εκεί. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, λέω ότι σε μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων και αν ευνοήσουν οι διασταυρώσεις, οι Σέρβοι θα μείνουν εκτός. Τους ημιτελικούς από τους Αμερικάνους, θα πω εγώ. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή έναν ημιτελικό Αμερική-Σερβία και έναν τελικό Ελλάδα-Αμερική. Μάλιστα. Στα δυσάρεστα της ημέρας είναι ο σοβαρός από ό,τι φαίνεται τραυματισμός του Γιάννη Αθηναίου, ο οποίος... Ναι, ρίξη χιαστού τελικά, οριστικά. Οριστικά βγήκε. Ναι. Όταν το άφησα εγώ έλεγαν οι πρώτες εκτιμήσεις, αφού μου το επιβεβαιώνεις, έχει ρίξη χιαστού και δεν θα είναι προφανώς το παγκόσμιο. Και αυτό επηρεάζει και κατά πολύ τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει το τεχνικό επιτελείο και ο ομοσπονδιακός προμηθευτής ο Θανάσης Κουρτόπουλος όσον αφορά τον κόψιμο των παικτών. Ο Γιάννης Μπουρούσης στην συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση είπε ότι ο Αθηναίου ήταν ένας από τους παίκτες ο οποίος
ερχόταν μαζί μας στο παγκόσμιο, άρα φωτογραφίζοντας την πιθανή, το πιθανό κόψιμο του Αντώνη Κόνιαρη, καθώς μετά δεν υπήρχε άλλο γκάρτ για να κόψει ο Σκουρτόπουλος. Άρα μάλλον ο Κόνιαρης θα είναι στο παγκόσμιο. Είπε μετά, και... δεν ξέρω, μετά δεν άκουσε τις δηλώσεις του Σκουρτόπουλου. Τις βάλαμε, τις ακούσαμε εδώ. Είπε ο Σκουρτόπουλος ότι θα έπαιρνε και Αθηναίου και Κόνιαρη, έτσι και στο μυαλό του. Και τώρα μάλλον θα καλέσει ή το Μάντζαρη ή τον Μποχωρίδη. Αν ο Μάντζαρη δεν έχει φύγει στη Ρωσία, θα καλέσει το Μάντζαρη. Αλλιώς τον Μποχωρίδη. Είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και θα κόψει μάλλον τον Μίτλογλου ως ψηλό. Αν και του αυτό άρεσε. Το περιμέναμε. Ναι. Ο Μίτλογλου δεν έπαιξε σήμερα. Σήμερα στο τουρνουά είπε ότι του άρεσε γενικότερα. Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν τις άκουσα τις δηλώσεις, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο το γεγονός ότι θα μπορούσε να καλέσει πίσω το Μποχωρίδη ή το Μάνταρη. Ναι, αυτό είπε. Τώρα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και περιμένει να δει τι θα γίνει και με τον Σλούκα. Έτσι. Αυτό που είπε είναι ότι έχει ακόμη κάποιες ελπίδες και αν του δώσουν οι γιατροί το ενδεχόμενο να είναι έτοιμος στις 10-11 Σεπτέμβρη που θα δώσουμε τον πρώτο νοκάουτ, καλώς χώρο των πραγμάτων, εφόσον προκριθούμε ως πρώτοι. Για τόσο μακριά το πάει. Ναι, αν είναι έτοιμος τότε, με την προϋπόθεση βέβαια να είναι έτοιμος να μπει στις προπονήσεις γύρω στις 5 του μήνα και να μπορεί 10 του μηνός, δηλαδή που θα είναι το πρώτο νοκάουτ, να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα να παίξει κιόλας. Σε αυτή την περίπτωση, αν του δώσουν αυτό το ενδεχόμενο γιατροί, τότε θα τον δηλώσει κανονικά, να τον έχει στην Κίνα και βλέποντας και κάνοντας. Αν όμως οι γιατροί του πούν ότι θα είναι έτοιμος να μπει σε ρυθμό προπονήσεων στις 10 Σεπτέμβρη, δηλαδή βάλει και άλλες 4-5 μέρες προπονήσεων για να παίξει όπως είπε και ο Σκουρτόπουλος, τότε δεν θα τον πάρει καν. Δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρει. Και άρα θα πάει σε μια επιλογή. Θα πάει σε μια επιλογή δύο guard τότε. Θα καλέσει δύο guard. Ναι, άρα θα καλέσει και το... Να. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε λίγο... Αλλάξαμε, όπως είπα, τα πλάνα με τον τραυματισμό του Αθηναίου. Όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, φάνηκε η έλλειψη του guard που είχε η Εθνική, καθώς κλείθηκε ο Θανάσης για περίπου 30 με 35 λεπτά αγωνιστικά πάντα να παίξει στο 2, που δεν είναι η θέση του. Όπως είπε και ο Παντός. Δεν θα πήγε άσχημα όμως. Δεν θα πήγε άσχημα, με 5 στα 8 τρίποντα. Καθόλου άσχημα για ένα παίκτη ο οποίος δεν φημίζεται για το μακρινό του σουτ και δεν είναι και αυτή. Εκεί στο τέλος τα πήρε ο Σκουρτόπουλος όμως, το τελευταίο που έχασε, που ήταν αμαρκάριστος και επέλεξε το τρίποντο αντί να μπει μέσα. Εντάξει, νομίζω ότι αν είχε. Οποιοςδήποτε αν είχε 5 στα 8 εκεί πέρα με την Ελλάδα να είναι πίσω στο σκορ θα το έπαιρνε. Ναι, γιατί το έθιξε και αυτό ο Σκουρτόπουλος μετά. Είπε εντάξει, εμείς λέει το είπαμε να σουτάρει. Το θέμα είναι να βρει την κατάλληλη στιγμή να σουτάρει. Γιατί όπως αναφέρει και συγκεκριμένα και στην τελευταία φάση εκεί. Λέει εντάξει, τουλάχιστον το έκανε τώρα που ήταν φιλικό. Λες, ελπίζουμε στο παγκόσμιο να μην τα κάνει αυτά. Εντάξει, δοκάρι για τη Ρεν, πω Χρήστο. Ίσως είναι και ιονός αυτό για να πληρωθεί. Δοκάρι για τη Ρεν στο 63. Αγγίζει το 3-1. Για να πληρωθώ, γιατί να πληρωθώ, διπλό το έχω. Αυτό σου λέω, ίσως να είναι ιονός το ότι δεν μπήκε το γκολ. Μήπως το γυρίσει παρή, ναι. Καλά, εντάξει. Για να δούμε, έχει δρόμο ακόμα, ένα μισά ωράκι έχει. Να πάω να πάρω δηλαδή μια PSA και να τη ρίξω, ας πούμε, πάω να ρίξω ένα δεκάρι και να το ρίξω διπλό παρή. Σίγουρα θα ανεβαίνει. Ναι, δεν ξέρω, τι να σου πω. Αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι αρχικά ότι. Ότι σίγουρα ο Θανάσης δεν πρόκειται να το δούμε στο 2, στο παγκόσμιο. Είναι το μόνο σίγουρο. Ότι η θέση του είναι στο 3 με το 4. Από την άλλη είναι συγκλονιστική η αμυντική λειτουργία της Ελλάδας. Παρόλο που δέχτηκε 85 πόντους σήμερα, βγάζει πολύ πάθος και πολλή ενέργεια όσον αφορά, παίζει aggressive άμυνα, δεν περιμένει δηλαδή. Προσπαθεί να πάει για τα κλεψίματα με τους κινδύνους του φάουλ να ελοχεύουν, που είχε σχετικά λίγα φάουλ η Εθνική σήμερα αλλά και γενικά σε όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας. Ο Λαρετζάκης κάνει μια εκπληκτική δουλειά μαζί με τον Κόνιαρη όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Είναι παίκτες οι οποίοι παλεύουν σε κάθε μπάλα, απλώνουν τα χέρια και ο Θανάσης που έχει αυτή την έκρηξη βοηθάει σε αυτό. Εντάξει, από εκεί και ύστερα η συμβολή του Γιάννη με δύο κοψίματα τουλάχιστον σημαντικά, αν και το δεύτερο δεν είναι κόψιμο γιατί η μπάλα έχει μπει μέσα. Ναι, και στο τέλος, στη βολή, Ναι, παρόλα αυτά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Αυτό έδωσε τελικά. Όχι, δεν έδωσε. Δεν έδωσε αυτό, αρχίδω. Τώρα εντάξει, δεν είχα και ήχο.
αν είχε δώσει επιθετικό, οι Σέρβοι είχαν φτάσει στα 5, έπρεπε να δώσει βολές. Έδωσε την μπάλα απ' έξω. Έδωσε την μπάλα απ' έξω, λάθος. Ναι. Έδωσε την μπάλα απ' έξω γιατί έδωσε ότι το κόψιμο ήταν κανονικό. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Έλληνες ήταν διαιτητές. Εντάξει, τώρα η κυρία Τσαρούχα έδωσε αυτό το, αυτή την παράβαση, στην ουσία. Την παράβαση. Έδωσε την μπάλα απ' έξω, δεν έδωσε την παράβαση, ούτε το φάουλ. Δεν πειράζει. Τα γκάρντ. Στα γκάρντ υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Αλλά για να τεκμηρώσω και αυτό που έλεγα, ότι βλέπω την εθνική να πηγαίνει τελικό με μια σχετική τύχη πάντα. Θεωρώ ότι μπορέσαμε και κοιτάξαμε στα μάτια της Σερβία χωρίς τον Σλούκα, από τους καλύτερους όπως έχω κανένα την γκάρντ της Ευρώπης, χωρίς τον Παπαπέτρου και χωρίς τον Παπα-Νικολάου και χωρίς τον μακρινό σούτ του Αθηναίου. Ναι. Παπαπέτρου και Παπα-Νικολάου θα μπορούσαν να έχουν δώσει πάρα πολλές βοήθειες και έξω τη γραμμή των 6.75 αλλά και μέσα στη ρακέτα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει η εθνική είναι τα κενά διαστήματα που έχει. Ναι. Καλές επιστροφές έχει, επιθετικό πλουραλισμό έχει, παίρνει, δηλαδή, παίρνει πόντους από όλους τους παίκτες, όχι μόνο από τον Γιάννη. Το είπε και ο Μπουρούς αυτό, ότι πρέπει να του φορτίσουμε τον Γιάννη. Του δίνουμε με την μπάλα, αλλά θα πρέπει λίγο να μπούμε και άλλοι στο τρυπάκι του να σκοράρουμε πόντους. Έτσι είπε, με πλάγιο τρόπο βέβαια. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να προσέξει η Ελλάδα, νομίζω, είναι τα κενά διαστήματα. Γιατί στην τέταρτη περίοδο η Ελλάδα έχει να βρει σκορ 4 λεπτά. Μπήκε μέσα μετά ο Σάσα Τζότζεβιτ, κατέβασε μια πεντάδα με τρία γκάρντ, με τα τρία καλύτερα γκάρντ. Είχε σε μεγάλη μέρα τον Μπογκδάνο, ο οποίος τελείωσε το μάτι, δεν κάνω λάθος, με 28-29 πόντους. Δηλαδή σε φιλικό χτύπησε 30. Αυτό, ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα απέναντι σε τρία γκάρντ και στον Μπιέλτσα και στον Μιλουτίνοφ, που αναμφίβολα είναι και οι δύο ψηλοί, και οι δύο είναι ψηλοί υψηλού επίπεδου, είχε πρόβλημα στα γκάρντ. Τώρα κατά πόσο θα μπορέσουν να αλλάζουν τα πλάνα με το, όπως είπες, με την ενδεχόμενη κλίση του Μάτζαρη αλλά και του Μποχωρίδη, θα φανεί. Αν και νομίζω, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα τα έλεγα τον Μποχωρίδη. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Τον έχει δηλωμένο στη λίστα τον Μποχωρίδη. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Μάτζαρη. Αν δεν έχει φύγει στη Ρωσία, γιατί αυτό είπε ο Σκουρτόπουλος, ότι δεν γνωρίζει, δεν είχε μιλήσει η μέρα μαζί του. Αν έχει φύγει για Ρωσία, διαφορετικά ίσως καλέσει τον Μάτζαρη. Θα δούμε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς όπως σου είπα πριν, ότι άμα ο Σλούκας εν τέλει δεν μπορέσει, πρέπει να καλέσει και δεύτερο γκάρντ. Ναι, θα τσέκει και τους δύο λογικά. Θα δούμε. Θα καλέσει και τους δύο. Δεν ξέρω. Μένει να φανεί. Ναι. Το σημείο το επίσης είναι ότι το ΆΚΑ είχε 18.000 κόσμο. Αυτό είναι το σημείο της βραδιάς, γιατί είναι και 18 Αυγούστου, είναι και φιλικό τουρνουά. Και όμως γέμισε το γήπεδο, έγινε sold out. Έγινε sold out, έμεινε όπως είπε και οι παρουσιαστές εκεί στην ΕΡΤ, έμεινε και κόσμος απ' έξω. Πρωτοφανέ για τα ελληνικά δεδομένα. Βέβαια. Και για τα δεδομένα. Παιχνίδι εθνικής μέσα στο κατακαλό καιρό. Εντάξει, αλλά απ' τη μία είναι τελικός τουρνουά Ακρόπολης. Απ' την άλλη είναι Σερβία, απ' την άλλη έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην ομάδα μας τον MVP. Το NBA, το Γιάννη. Αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο έτσι, κίνητρο για τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο ΆΚΑ. Περισσότεροι γι' αυτό βρέθηκαν, κακά τα ψέματα. Για να δουν τον Γιάννη να πάρουν λίγο από τη μαγεία του. Νομίζω όμως ότι μπήκε και ο κόσμος μετά στην τέταρτη περίοδο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Έκανε εκεί πέρα την τέλεση του να χαθούν οι δύο κρίσιμες βολές για τους Σέρβους. Που ένα παίκτη ο οποίος γενικά σου πάρει με 85% ο Μίτσιτς, κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει, κρατάμε την εμφάνιση, σίγουρα. Κρατάμε το ότι κοντράραμε, όπως είπα, το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, αν όχι το δεύτερο, με χωρίς τρεις παίκτες, στην ουσία, χωρίς τον Παπα-Νικολάου, τον Παπαπέτρου και τον Σλούκα, που είναι σημαντικές μονάδες στην ομάδα. Και τώρα τα παιδιά θα ξεκουραστούν δύο μέρες και θα πάνε στην Κίνα, εκεί που έχουν τρία φιλικά παιχνίδια, ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν στο κλίμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ναι. Παγκοσμίου κυπέλλου. Ωραία όλα αυτά με την εθνική, Χρήστο. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να πεις για την επίσημη αγαπημένη? Όχι, δεν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα. Πλέον περιμένουμε να ξεκινήσουμε με τον μπάσκετ, έτσι.
Πλέον ναι. Το μου τον μπάσκετ ξεκινά 31 Αυγούστου να πούμε. Η Εθνική πέσει 1η Σεπτέμβρη. Ναι, 3 το μεσημέρι, είναι δεν... Κυριακή. Ναι, νομίζω ότι Κυριακή είναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα θα το σχολιάσουμε στο post-game που θα το παιχνίδι της Εθνικής εκείνη τη μέρα. Βέβαια. Κανονικά. Ωραία. Τέλεια. Θα έχουμε και πρωτάθλημα Super League βέβαια τότε. Α, ναι, είναι και αυτό. Βέβαια. Είναι και αυτό. Δεν ξέρω αν είπατε ότι όσον αφορά τα τηλεοπτικά του, του ΠΑΟΚ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται με τη... Ναι, θα τα πούμε για αυτά όλα, που θα δει ο κόσμος τα παιχνίδια. Εσύ για ΠΑΟΚ, ναι, τι έχεις να σχολιάσεις έτσι εν όψη Σλοβάν, τι περιμένεις? Περιμένω. Δεν άλλαξε κάτι από αυτό που σου είπα χθες. Περιμένω ότι ο ΠΑΟΚ θα εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την πρόκριση. Εγώ βλέπω εύκολα και νομίζω θα καθαρίσει και την πρόκριση από το πρώτο ματ. Θα πάρει δηλαδή αποτέλεσμα με στη Σλοβακία. Το θετικό είναι ότι ο Άμπελ Φερέρα δεν έχει κάποιο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ υπάρχει ένα ενδεχόμενο στον επαναληπτικό της Τούμπας, στη ρεβάνσα της Τούμπας. Έτσι, μπράβο. Να δούμε τον Πόντους Βέρμπλουμ για λίγα λεπτά στο γήπεδο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήταν κάτι το οποίο εγώ θα το περιμένω πώς και πώς. 8 μήνες και κάτι ψηλά μετά τον τραυματισμό του Βέρμπλουμ, ο οποίος έχει σημειώσει μόλις 12 συμμετοχές με τα σπρώμαυρη φανέλα πριν τραυματιστεί. Ποντάρει ο ΠΑΟΚ πολλά στο Βέρμπλουμ, ή τουλάχιστον πόνταρε πολλά, αλλά νομίζω ακόμα συνεχίζει να ποντάρει, γιατί είναι μια αξιόπιστη λύση στη μεσαία γραμμή. Είναι βέβαια πιο πολύ αμυντικογενής παίκτη, αλλά νομίζω έχει καλύτερη πρώτη μπάλα από τον Εσίπη. Ναι, σίγουρα και με τα βάσεις καλύτερες. Εντάξει, είναι πιο έμπειρος. Είναι πιο έμπειρος, έχει ένα χρόνο στην ομάδα σχέση με τον Σίτι που έχει 20-25 μέρες βαριά. Αυτά. Να δούμε μόνο τι μέλη γενέστε με το μέλλον του Λάζαρου Λάμπρου, καθώς τελειώνουν οι μέρες. Ο παίκτης σήμερα με μια ανάρτησή του στο Instagram, Insta Stories, είπε ότι ενός πλησαφός ότι περιμένει την ευκαιρία του. Δεν έδειξε ότι έχει κάπου όλο το μυαλό του σε κάποια ίσως κίνηση δανεισμού. Μένει να φανεί και αυτό τι θα γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει το βραχνά που λέγεται Άμου Λουάρντα, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο στους 500.000. Έχει ένα συμβόλαιο στους 500.000. Τον πέτυχα προχθές στο Κόσμος. Αλήθεια. Είναι εδώ, Θεσσαλονίκη τώρα, γιατί δηλαδή. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν πιάσαμε την κουβέντα. Ναι, είναι αυτό όμως ένα πρόβλημα, καθώς ο παίκτης έχει 500.000 συμβόλαιο. Πιάνει θέση ξένου. Εντάξει, δεν δηλώνεται, αλλά και πάλι. Πιάνει θέση ξένου στο ρόστερ. Άρα μένει να δούμε και τι θα γίνει με αυτό, καθώς υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από τον Περζίνα, δεν κάνω λάθος, και τον Ερυθρό Αστέρα, που τους φωτογράφιζαν. Τώρα ξέχνα το αυτό, γιατί πήρανε Ματέο Γκαρσία εκεί. Ναι. Οπότε δεν θα ασχοληθούν τώρα με τον Ουάρντα. Αυτό πάλι που σε 5 λεπτά ο Ματέο Γκαρσία άλλαξε 3 ομάδες. Ναι. Και εδώ κάτσε, όλο το καλοκαίρι είχε αλλάξει και μια 10-15. Ναι, σε 5 λεπτά όμως είπαν ότι τελικά πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Μετά ότι χάλασε τον Ερυθρό Αστέρα και μέσα στη Λας Πάλμας. Και μετά δοκιμάστηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Είναι. Εντάξει, είναι αυτή η λεγόμενη δημοσιογραφία των. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ και να το πω, δεν έχει περάσει 12, είναι 11.30. Λοιπόν. Αυτά. Θα σας αφήσω να πάτε και στο διάλειμμα. Ωραίος. Τον 11.30. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο, θα τα πούμε. Έτσι, θα είσαι εδώ. Εντάξει, ναι. Την Τρίτη μάλλον θα είμαι εκεί. Τώρα, αν γίνει καμιά έκπληξη και έρθω αύριο το μεσημεράκι, θα το δούμε. Εμείς εδώ θα είμαστε, Χρήστο μου. Επιστρέφει. Εσείς είστε εκεί 2 με 3. Ο Γιώργος του Αγόρας 3 με 5. Έτσι, θα είμαι ο Γιώργος 3 και 10 με 5. Εμείς θα είμαστε μαζί, σίγουρα πάντως από Τρίτη. Έτσι, ωραία, Χρήστο. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Έγινε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε λοιπόν και Χρήστο Γιουβάνογλου. Τα είπε ωραία, τα εξήγησε ωραία η Εθνική. Πώς τον άκουσες, Βασίλη Καβαδία? Εντάξει.
Ωραίος. Χαλαρός. Έτσι χαλαρά θα πάμε και εμείς στο διάλειμμα. Βράδυ Κυριακής είναι. Post game εδώ, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα στην αγωνιστική δράση. Η Παρέξη ακολουθεί να χάνει με 2-1 από την Ρεν με ανατροπή. Έχει και άλλα παιχνίδια, πολλά το μενού. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε για να τα δούμε όλα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4. Στο post game θα πάμε παρεούλα και για την επόμενη ώρα. Μέχρι και τη μία, ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη νωρίτερα. Νομίζω εξαντλήσαμε το θέμα της εθνικής. Θα πούμε και για ΠΑΟ και για Άρη τις εξελίξεις που υπήρξαν σήμερα. Να πάμε λίγο να πιάσουμε τα ματσάκια όμως που έχουμε τώρα εδώ βράδυ Κυριακής στο post game. Στο 87 έχει φτάσει το ματς Ρεν Παρίσι Ζερμέν, είναι στο 2-1. Με ανατροπή θυμίζω, η Παρή είχε προηγηθεί, η Ρεν όμως το γύρισε και τώρα προηγείται, είναι κοντά στην νίκη. Έχουμε ημίχρονο τώρα στο Μετροπολιτάνο, Ατλέτικο Μαδρίτης Χετάφε 1-0 με προβάδισμα στα ποδήλατα Ρεχιού Μπλάνκο σε ένα παιχνίδι που έχουμε ως τώρα δύο αποβολές. Ο Μολίνα στο 36 αποβλήθηκε για την Χετάφε και στο 42 με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Λόντι για την Ατλέτικο. Το σκορ είχε ανοίξει ο Μωράτα στο 23. Κάπως έτσι πηγαίνουν στα ποδήλατα δύο ομάδες. Στην πρεμιέρα της ομάδας του Σόλο Σιμεώνε με τον Ζωάο Φέλιξ στο επίκεντρο. Ο Μωράτα ήταν αυτός που σκόραρε βέβαια. Με 10 θα συνεχίσουν και στο δεύτερο μέρος και οι δύο ομάδες. Θα έχει ενδιαφέρον φυσικά το παιχνίδι αυτό. Στο άλλο μάτι στην Ισπανία, στο 87, η Μπέτις με τη Βαγιαδολίδη είναι στο 1-1 και η Μπέτις παίζει με 10 παίχτες από το 8ο λεπτό. Να δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει στο τελευταίο λεπτά αυτό το βαθμό της οπαλίας στο μέσα στην έδρα της. Από εκεί και πέρα στην Βραζιλία, στο 86, Κρουζέιρο Σάντος 2-0 με 10 η Σάντος. Στο 90, Μπαία Γκόιας 1-1 με 10 η Μπαία. Στο 86, Σάο Πάολο Σεάρα 1-0 και στην καθυστερήση του αγώνα Φλουμινένσε CSA 0-1. Λοιπόν, στην Ιταλία στο κύπελο έχουμε παράταση σε τρία παιχνίδια. Στο 111 Βερόνα Κρεμονέζε 1-2 και στο 110 Έμπολη Πεσκάρα 2-1. Παίζουν με 9 παίκτες βέβαια, έτσι. Έμπολη 2 αποβολές για τους υπεδούχους προηγούνται. Στο ίδιο λεπτό στο 111 Τσιντάντελα Κάρπη 2-3 με 10 Τσιντάντελα όμως κρατάει την πρόκριση. Στο 89 Κροτώνε Σαμπτόρια 1-3 με ανατροπή έγινε το σκορ αυτό και η Σαμπτόρια θα πάρει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο. Στο ημίχρονο στην Πορτογαλία Sporting Λισαβόνας Μπράγκα 2-0, η πρώην ομάδα των Μπελφερίρα δεν βλέπω να έχει ξεκινήσει και ιδανικά, ενώ η Παρή πιέζει για την ισοφάριση στην Ερατσιρέν. Τι δίνει τώρα εκεί? Όχι, ένα επιθετικό φάουλ που να έχει δώσει. Μένει το 2-1 για τους γηπεδούχους της Ρεν απέναντι στην Παρή. Πόσα λεπτά έδωσε? 4 λεπτά καθυστερήσεων στο Ρεν Παρή. Παίζουμε τώρα το πρώτο, 22 δευτερόλεπτα. Η Ρεν έχει την μπάλα στα πόδια. Να δούμε αν η Παρή καταφέρει να πάρει κάτι από το μάτς, έστω να ισοφαρίσει, να πάρει το βαθμό της οπαλής, ή αν θα υποστεί την πρώτη σίτα πολύ νωρίς, μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Θα είναι έκπληξη, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ημίχρονο θυμίζω στο Ατλέτικο Χετάφε στο 1-0. Από εκεί και πέρα να πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε αυτή τη στιγμή. Γκολ για τη Βαγιαδολίδ, δεν το κράτησε η Μπέτις που έπαιζε από το 8 με 10 παίκτες. Το γυρίζει η Βαγιαδολίδ 1-2 με ανατροπή. Παίρνει προβάδισμα τώρα στο 90 και όπως φαίνεται θα πάρει και ένα πολύτιμο διπλό μέσα στην έδρα της Real Betis η Βαγιαδολίδ στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος, στην πρώτη αγωνιστική της La Liga. Να δούμε τώρα τι γίνεται όμως στην Γαλλία, που μένουν άλλα 2 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο 92. Παίζουμε το δεύτερο από τα 4 λεπτά. Πιέζει η Παρή, κυκλοφορεί τώρα την μπάλα. Θέλει να μπει με αξιώση στην περιοχή. Μια σέντρα, με αυτή τη σέντρα δεν πρόκειται να ασφαλίσει η Παρή. Πάει να φύγει τώρα η Ρέννη στην κόντρα. Για να δούμε αν θα μπορέσει να το τελειώσει. Όχι, κλείνουν οι Παριζιάνοι. Ωραία μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά. Να δούμε αν την προλάβει όμως. Είναι δυνατή, την προλαβαίνει ο επιθετικός Ρεν. Στην περιοχή τώρα το γύρισμα, το πλασέ out από τον Καβανίγκα. Προλάβω να δω καλά. Στο 92 μένει το 2-1. Θα έχει άλλη μια φάση η Παρή. Για να δούμε, θα προλάβει. Μήπως καταφέρει και πάρει το βαθμό της οπαλίας τουλάχιστον να παραμείνει ID μετά την νικηφόρα πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα.
Για να δούμε. Μπαπέ, πολύ μακριά από το χώρο δράση του βέβαια. Από αριστερά πάει να κάνει μια κούρσα. Έχασε το κοντρόλ. Όχι, χάνουν οι Παριζιάνοι. Κακό διώξιμο από του κυπεδούχου όμω. Για να δούμε τώρα. Τελευταίες προσπάθειες, 1,5 λεπτό μένει. Όχι, πάλι με σέντρα πήγαν οι της Παρί, δεν έχουν τύχει έτσι. Για να δούμε τώρα, μα, πάλι σέντρα θα γίνει λογικά, όλοι ρεν πίσω από την μπάλα. Ο Εμπαπέ έχει πάει στην άλλη μεριά τώρα, δεξιά βγαίνει στο πλάι. Μπα, δύσκολο το κόβο, σε 93 φτάσαμε. Δεν εκδηλώνουν επίθεση ουσιαστικά οι Παριζιάνοι, γυρούν την μπάλα γύρω γύρω τώρα τόση ώρα. Ψάχνουν διαδρόμους αλλά δεν υπάρχουν. Η Ρένα μείνεται σωστά και κρατά αυτό το υπέρ της 2-1. Περνάει τώρα η μπάλα, μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπερνάτ, πέρασε η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μόνοι τους και ο Μπερνάτ και ο Καβάνι εκεί. Αλλά δεν κατάφερε κανείς από τους δύο να εκτελέσει. Του σταμάτησε ο goalkeeper της Ρέν πριν προλάβουν να πλασάρουν προς την αιστεία. Στο 94 μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Είναι corner για την Παρί. Ίσως τελευταία φάση του παιχνιδιού, ίσως τελευταία προσπάθεια για ισοφάριση. Για να δούμε την εκτέλεση, κεφαλιά του Καβάνι, πολύ μακριά, του Τιάγκο Σίλβα ήταν. Τέλος πάντων, τι έδωσε τώρα, offside έχει δώσει, στην πρώτη κεφαλιά. Πω πω τι έχασε εδώ, ο Μπερνάντ ήτανε, δεν πρέπει να πλασάρει, ούτε ο Καβάνι εκεί που μπήκε στη φάση συνέχεια, στην πορεία της μπάλας. Και έτσι μένει το 2-1 που θα είναι και τελικό όπως φαίνεται, συμπληρώθηκαν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Θα γεμίσει τώρα ο goalkeeper της Ρεν και νομίζω ότι θα το σφυρίξει ο Γάλλος ρέφερι. Πολύ σημαντική νίκη, πολύ σπουδαία νίκη για τη Ρεν απέναντι στην Paris Saint-Germain. Η Παρί που ξεκινά το πρωτάθλημα με την πρώτη της ήταν να γίνεται πολύ νωρίς, μόλις την δεύτερη αγωνιστική στην Ligue 1. Το σφυρίζει τώρα, έξαλλοι πανηγυρισμοί για τους γηπεδούχους της Ρεν. Λογικό είναι, την Paris Saint-Germain νίκησαν, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα με ανατροπή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Όπως είπαμε, Μπέτσι Βαγιαδολίδη έχει φτάσει στο 96 πλέον, έκτο λεπτό καθυστερήσεων. Μένει το 1-2 για την Βαγιαδολίδη που το γύρισε. Τελικό αποτέλεσμα τώρα, λίγη το μάτι αυτό στην Ισπανία. Μπέτσι Βαγιαδολίδη λοιπόν 1-2 με ανατροπή νίκη για την Βαγιαδολίδη. Ξεκίνησε το Λανούτζ Βελές Σάρσφιλντ στην Αργεντινή στο 9, είναι χωρίς σκορ. Είπαμε τώρα, Paris Saint-Germain 2-1 τελικό αποτέλεσμα και αυτό με ανατροπή. Στη Βενεζουέλα, δύο παιχνίδια στο ημίχρονο. Ατλέτικο Βενεζουέλα, Λανέρος 0-2. Και στον Διάνδες Μερίδια, Αράγκουα, συγγνώμη, 0-0. Στο 66 Βολιβία, Μπολιβάρ, Σαν Χωσέ 0-3. Τελικό στη Βραζιλία, Κρουζέιρο Σάντος 2-0. Και στο 95, Σάο Πάολο Σεάρα 1-0. Πάει για τελικό και αυτό. Λοιπόν, στο Εκουαδόρ έχει μάτσο 44, Φουέρτζα Αμαρίγια Τέκνικο Ουνιβερσιτετάριο 2-1. Στην Ισλανδία Σπαρνά Ακράνες 3-1-87. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Κροτόνε Σαμπτόρια 1-3 στο κύπελο Ιταλίας. Και στην παράταση στα άλλα τρία παιχνίδια, Τσινταντέλα Κάρπη 2-3 με 10 γηπεδούχοι. Έμπολη Πεσκάρα 2-1 με 10 παίκτες και οι δύο ομάδες, και Βερόνα Κρεμονέζε 1-2 στο 120 αυτό το παιχνίδι, στο 117 τα δύο προηγούμενα. Λοιπόν, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς που είναι σε εξέλιξη. Στο ημίχρονο Sporting Λισαβόνας Μπράγκα 2-0. Να δούμε αν μας το δίνουν τελικό. Το CRB Vitória 0-1 είναι τελικό στη Βραζιλία. Περιμένουμε το τελικό και στο Σάο Παολό, που η παιδούχος ομάδα αντιμετωπίζει την Σεάρα και είναι στο 1-0 στο 90-6. Περιμένουμε και το τελευταίο σύρμα εκεί να το δώσουμε τελικό. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι έτσι που να ξεχωρίζει σήμερα στο κουμπό του σχήματος. Έτσι όσο κύλησε η βραδιά, υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και νωρίτερα. Λίγη τώρα το Σάο Παολό Σεάρα στο 1-0, παίρνουν την νίκη οι παιδούχοι. Έτσι οπότε έχουμε και αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, γκολ στην Ιταλία στο 119, Τσιταντέλα Κάρπη 3-3 και θα πάνε στα πέναλτι. Μιας και έτσι οι παιδούχοι σοφαρίζουν στην παράταση στο 3-3 και μένει ένα λεπτό. Και παίζουν και με 10 μάλιστα οι παιδούχοι της Τσιταντέλα στο μάτι αυτό του Ιταλικού κυπέλου. Στους πρώτους γύρους της διοργάνωσης. Λοιπόν, 3-3, μένει ένα λεπτό, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Περιμένουμε να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο Μετροπολιτάνο. Έχουμε και τηλεοπτική εικόνα αυτό το μάτσο, το παρακολουθούμε στη συνέχεια.
της Ατλέτικο με την Χετάφε με 10 και 2 ομάδες από το πρώτο μέρος. Είναι στο 1-0 το σκορ από το 23, συγγνώμη, με τον γκολ του Μωράτα. Περιμένουμε να δούμε και Ζωάο Φέλιξ έτσι πολύ περισσότερο. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο διάλειμμα των 12 να επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα το Πουσίνου Boss Game, να δούμε τι γίνεται και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ με τα μεταγραφικά και όχι μόνο, και να μπούμε έτσι και στους ρυθμούς ενός της εβδομάδας που έρχεται με σπουδαία ευρωπαϊκά παιχνίδια, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, τους εκπροσώπους μας και γενικότερα έτσι με τα Play of Champions League και Europa League που κλέβουν τις εντυπώσεις όλη αυτή την εβδομάδα στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Στην τελευταία εβδομάδα πριν την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος, θα θυμηθούμε και το πρόγραμμα Super League. Με το οποίο θα ξεκινήσει, θα ανοίξει η αυλαία το επόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο συγκεκριμένα, και να δούμε και πού θα βλέπουμε τα παιχνίδια. Περιμένουμε τηλεοπτικά, να δούμε και τηλεοπτικά των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ομάδων μας. Όλα αυτά μετά το break στην τελευταία ώρα στο post game εδώ στο Libero 107,4. Μένετε συντονισμένοι, πάμε στο διαλυματάκι που ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 12 λεπτάκια μετά τις 12. Πάντα στο Libero 107,4 είστε συντονισμένοι. Χάλαρα πάμε βράδυ Κυριακής με post game. Εδώ ο Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο και ο Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε παρεούλα και στην τελευταία ωρίτσα με ό,τι συμβαίνει στην αγωνιστική δράση. Να κάνουμε και τη σύνοψή μας με τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ενώ δείχνει η Νόβα τώρα που μας έμεινε ανοιχτή από πριν. Ματς ΑΕΚ Απόλλωνα Σμύρνης από το περσινό πρωτάθλημα. Μέσα στο καταχύμωνο, βροχή, αέρας, κακογερία. Πρέπει να έχει γίνει Δεκέμβριο, Φεβρουάριο. Πότε έχει γίνει αυτό το ματς, δεν θυμάμαι. Και άνοιξε το σκορ τώρα ο Μπογιέ στο ματς αυτό που είναι σε επανάληψη. Λοιπόν, επιστρέφει στην Εθνική ο Βαγγέλης Μάντζαρης, διαβάζω. Αναμένεται να σωματωθεί κανονικά στο υπόλοιπο σύνολο. Θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Εθνικής αφήνοντας τις διακοπές που έκανε μέχρι τώρα. Και θα πάει μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς στην Κίνα για το Mundo Basket. Τελευταία εξέλιξη μετά και τον τραυματισμό του Γιάννη Αθηναίου, θυμίζω, που υπέστη ρηξιάς του στο σημερινό φιλικό παιχνίδι με την Σερβία στο τουρνουά Ακρόπολης. Έχουμε γκολ. Έχουμε γκολ για την Ατλέτικο 2-0. Τι έχει, το έχει ακυρώσει ο Ζωάο Φέλιξ εδώ. Κάνει ωραία προσπάθεια. Άψογη τρίπλα, πέρασε τον παλό του, περνάει κι άλλον. Τους χόρεψε κανονικά ο Ζωάο Φέλιξ. Συνέχισε την προσπάθεια. Πέναλτι πήρε. Πέναλτι δεν είναι κοντά. Πέναλτι πήρε Βασίλη. Φοβερή ενέργεια από τον Ζωάο Φέλιξ και θα πάρει το πέναλτι με την ανατροπή που του έγινε μέσα στην περιοχή μετά από μια τρομερή προσπάθεια του Πορτογάλου. Ο Μωράτα όμως θα πάρει την εξέλιξη, την εκτέλεση, συγγνώμη, και όχι ο ίδιος ο Φέλιξ. Περίμενα να το δώσει τώρα εδώ να πάρει και ψυχολογία. Να βάλει το πρώτο γκολ με τα Ροχιμπλάνκο σε επίσημο παιχνίδι στην πρεμιέρα της La Liga. Ωστόσο, ο Μωράτα παίρνει αυτό στην εκτέλεση. Ο Μωράτα που έχει ανοίξει το σκορ στο μάτσο, 56 μας τώρα είναι 1-0 από το 23 με το γκολ του Μωράτα με κεφαλιά. Παίζουν με 10 και οι δύο, θυμίζω, από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα ο Μωράτα έχει την μεγάλη ευκαιρία από τη Βούλα να κάνει το 2-0 και να βάλει τις βάσεις για την νίκη της Ατλέτικο στην πρεμιέρα στο γεμάτο Wanda Metropolitano. Μωράτα το πιάνει ο goalkeeper της Χετάφε. Αποκρούησε κόρνερ στο 56, κρατά το 1-0 και τη Χετάφε μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά στο Μετροπολιτάνο εκτέλεσε στην αριστερή γωνία, το ψάρεψε ο goalkeeper της Χετάφε, πέφτει σωστά και αποκρούει το πέναλτι του Μωράτα. Δύσκολη απόκρουση, δεν ήταν εύκολη, πλάγια πήγε το πέναλτι του Μωράτα. Το αποκρούει ο goalkeeper της Χετάφε, μένει το 1-0 στο 57 και το μάτι συνεχίζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια κεφαλιά τώρα μπλοκάρει ο τραυματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Μένουν και είναι και με 16 ομάδες, θυμίζω, από το πρώτο μέρος. Και έτσι μετά το χαμένο πέναλτι, τώρα θα πάρει ψυχολογία και Χετάφε για να δούμε πώς μπορεί να αντιδράσει και αν μπορεί να απαντήσει ισοφαρίζοντας 1-1. Λοιπόν, και πάμε τώρα, Βασίλη Καβαδία, να πιάσουμε σιγά σιγά τα παιχνίδια. Να, βλέπω τώρα, διαβάζω επίσης ότι ο Βεργίνης πάει στον Πανιόνιο και ο Άρης βλέπει τον Σακελαρίου στο μπάσκετ αυτά. Να πούμε μια στα γρήγορα, να θυμίσουμε ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Μαντσίνη, μιας και ο Ματέο Γκαρσία κατέληξε σήμερα στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό είναι το τελευταίο έτσι βράδινο νέο στα μεταγραφικά, η συμφωνία του Άρη με τον Μαντσίνη. Στα του ΠΑΟΚ έγινε γνωστό το ότι το πρώτο παιχνίδι με τη Σλόβα Μπρατισλάβας στην Μπρατισλάβα, στη Σλοβακία, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV και η Revan τη επόμενη 5η 29 Αυγούστου πάει για Open από ό,τι φαίνεται. Θα την μεταδώσει το Open.
σε μια εβδομάδα, σε αυτές τις μέρες που αναμένονται πολύ κρίσιμες στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και του πρωταθλήματος Super League, αναμένουμε να ξεκαθαρίσει και εκεί το τι θα γίνει και ποιες ομάδες, αν θα μείνουν οι ομάδες που έχουν συμβόλαια στην ΕΡΤ, πού θα κλείσει ο ΠΑΟΚ τελικά, με το πιο πιθανό σενάριο να λέει Open, για να μεταδίδονται οι δύο τέσσερις αγώνες του πρωτάθληματος Super League από το ανοιχτό κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, το μάτς της Πέμπτης με τη Σλόβα Μπρατισλάβα για τα play-off του Europa League στην Cosmote TV και η Revanse μάλλον πάει για Open. Πάμε λίγο να πιάσουμε σιγά σιγά τα παιχνίδια στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που έγιναν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε. Ξεκίνησε η Bundesliga, ξεκίνησε η La Liga στην Ισπανία, δεύτερη αγωνιστική σε Premier League και League One στην Γαλλία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινά και το Ιταλικό πρωτάθλημα. Πάμε λίγο να τα πιάσουμε με τη σειρά όμως, να δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, στην δεύτερη της αγωνιστική. Συνοπτικά είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Arsenal Burnley 2-1, Southampton Liverpool 1-2, Norwich Newcastle 3-1, Brighton West Ham 1-1, Everton Watford 1-0, Aston Villa Bournemouth 1-2, Manchester City Tottenham 2-2 στο derby της χθεσινής ημέρας, Sheffield United Crystal Palace 1-0 σήμερα και Chelsea Leicester 1-1, στραβό πάτημα εντός έδρας για την ομάδα του Frank Lampard. Δεν κατάφερε ούτε σήμερα να πάρει την πρώτη νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα μετά την ήττα από το United στην πρεμιέρα. Αύριο στις 10 ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League με το match Wolves Manchester United το βράδυ, όπως είπαμε, στις 10. Λοιπόν, στην Premier League αναφέραμε τα αποτελέσματα. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν το 2 στα 2, δηλαδή δύο πρώτες αγωνιστικές, έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες, είναι η Liverpool και η Arsenal. Η Arsenal μάλιστα το έκανε αυτό για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στην Premier League. Αύριο έχει την ευκαιρία να το κάνει και η United που παίζει στην Ελλάδα της Γουλφ και έχει ξεκινήσει με νίκη στην πρώτη αγωνιστική. Τέσσερις ομάδες έχουν ξεκινήσει με ήττες μόνο σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Aston Villa, Newcastle, Southampton και Watford δεν έχουν πάρει ούτε βαθμό σε αυτές τις δύο πρώτες τους αναμετρήσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την ισπανική La Liga που ξεκίνησε και αυτή από το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Μπαρτσελόνα ιτήθηκε με 1-0 στην έδρα της Athletic Bilbao με αυτό το μαγικό, εντυπωσιακό, φανταστικό, όπως θέλετε πείτε, το γκολ του Αντούριθ. Πάντως, όσοι δεν το έχετε δει ακόμη, δεν καταλαβαίνω γιατί έχετε αργήσει τόσο. Πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Μπήκε στο 88 και λίγα δευτερόλεπτα μετά χάρισε την νίκη στην Bilbao με ένα μοναδικό γκολ ο Αντούριθ, ο οποίος μάλιστα φέτος δίνει και την τελευταία του χρονιά στα γήπεδα. Έχει ανακοινώσει ότι θα προσυρθεί στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Athletic Bilbao Barcelona 1-0 όπως προείπαμε. Θέλτα Ρεάλ Μαδρίτης 1-3. Και εδώ πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ρεάλ είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία, έχοντας πλέον 3 βαθμούς ενώ η Μπαρτσα 0. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες, συγκεκριμένα από τον Μάιο του 2017, όταν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα τότε εκείνη τη σεζόν, η Ρεάλ Μαδρίτης από τότε έχει να βρεθεί πάνω από την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία. 2 χρόνια και 3 μήνες περίπου μετά το καταφέρνει και ξεκινάει έτσι με αυτό το 3-0 στη βαθμολογία με την μεγάλη της αντίπαλο. Βαλένθια Σοσιεδάδ 1-1, έγιναν τρομερά πράγματα εκεί, το μάτς κρίθηκε στο 101, γκολ χαμένο, πέναλτι και τα λοιπά. Λεγανές Οσασούνα 0-1 και εδώ τώρα στο μάτς της χρονιάς πιθανώς έγινε στο Μαδριγάλ, Βιγιαρεάλ Γρανάδα 4-4, 1-1 το σκορ του μικρόνου, 2-1, 2-2, 3-2-4-2, 4-3, 4-4 όμως άμεσα απάντησε η Γρανάδα σε ένα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο, συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι που έληξε με αυτό το ισόπαλο 4-4 με τις δύο ομάδες που πρόσφεραν αυτό το θέαμα να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις στο Μαδριγκάλ, δίκαιο νομίζω έτσι και για την συνολική εικόνα του παιχνιδιού. Αλαβές Λεβάντε 1-0, Εσπανιόλ Σεβίλη 0-2 και Μπέτις Βαγιαδολίδ 1-2, ενώ η αγωνιστική στη Λα Λίγα ολοκληρώνεται τώρα. Σιγά σιγά στο 67 είμαστε στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Χεταφέ στο Μετροπολιτάνο. Με γκολ του Μωράτα είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες προσωρινά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με την γερμανική Bundesliga, εκεί όπου και εκεί μάλλον η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με γκέλα, με στραβοπάτημα εντός έδρας, καθώς έμεινε σε ισόπαλο 2-2 με την Χέρτα Βερολίνου στην Αλιάνζ Αρίνα του Μονάχου.
Ο Λεμαντόφσκι πετύχει τα δύο κουλέ του Βαβαρού. Άνοιξε το σκορ, έγινε ανατροπή και ισοφάρισε 2-2. Ο Πολωνός επιθετικός. Μπάγερ Μονάχου λοιπόν, Χέρτα Βερολίνου 2-2. Και η Ντόρτμουντ ξεκίνησε με το εμφαντικό 5-1, αν και αυτή βρέθηκε να χάνει μόλις το πρώτο λεπτό. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα, η Augsburg πάγωσε στο Βεστφάλεν, έκανε το 0-1. Αλλά από εκεί πέρα η Ντόρτμουντ έφτασε άνετα σε αυτό το εμφαντικό 5-1 και έδειξε ότι φέτος ίσως να είναι η χρονιά της, ίσως να πάρει το πρωτάθλημα επιτέλους από την Bayern μετά από 8 σερί κατακτήσεις. Bayern, συγγνώμη, Freiburg Mainz 3-0, Bayern Leverkusen Paderborn 3-2, Wolfsburg Κολονία 2-1, Werder Bremen Fortuna Düsseldorf 1-3, Gladbach Schalke 0-0, Eintracht Frankfurt Hoffenheim σήμερα 1-0 και Union Βερολίνου νεοφώτης η ομάδα της Bundesliga απέναντι στη Λειψία ιτήθηκε με το εντυπωσιακό 0-4, ήταν μάλιστα 0-3 από το ημίχρονο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει Derby Schalke Bayern το Σάββατο στις 7.30 στη Γερμανία. Και μιας και αναφερόμαστε και στο πρόγραμμα, στην Premier League το επόμενο Σαββατοκυριακό, το Σάββατο στις 7.30 αν δεν απατώμε, για να το τσεκάρουμε λίγο. Ναι, Σάββατο 24 Αυγούστου στις 7.30 είναι το Derby Liverpool Arsenal, το Derby της αγωνιστικής, της τρίτης αγωνιστικής στην Premier League. Να συνεχίσουμε τώρα με την Γερμανία, αναφέραμε όπως είπαμε. Με την Γαλλία να συνεχίσουμε, εκεί όπου η Παρή γνώρισε την ήττα με 2-1 στην έδρα της Ρεν με ανατροπή. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Ρεν Στρασβούργο 0-0, Σεντετιέν Μπρέστ 1-1, Αμιέν Λίλ 1-0, Μέτς Μονακό 3-0, Μπορντό Μομπελιέ 1-1 και Νιμ Νις 1-2, Τουλούζ Διζόν 1-0 με ασίστ του Ευθυμικού Λουρ χθες βράδυ, Νάντ Μαρσέγ 0-0 και Λιόν Αντζέρ 6-0. Αυτά τα αποτελέσματα και στην Γαλλία. Η Παρή Ζερμέν υποδέχεται την Τουλούζ την επόμενη Κυριακή 25 Αυγούστου στις 10 το βράδυ και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τον Ευθύμη Κουλούρη, αν και εφόσον με το καλό ξεκινήσει βασικός και ξανά, το πώς θα σταθεί σε ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι για την Τουλούζ απέναντι στην Παρί. Μέσα στο Παρίσι μάλιστα θα έχει πολύ δύσκολο έργο σαφώς ο Ευθύμης Κουλούρης. Είναι και μια ευκαιρία για αυτόν όμως να ακουστεί ακόμη περισσότερο το όνομά του σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Παρί που θα προέρχεται και από ήττα, έτσι. Την αποψινή από τη Ρεν με 2-1 που ήρθε μάλιστα με ανατροπή. Λοιπόν, φτάσαμε στις 12.30. Είπαμε να κάνουμε ένα τελευταίο διαλυματάκι. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε με τα μάτς που είναι σε εξέλιξη και με το πρόγραμμα της εβδομάδας που ξεκινά από αύριο. Έχουμε μπει μάλλον στο ξημέρωμα Δευτέρας. Θα δούμε έτσι, καθώς ξημερώνει μια εβδομάδα γεμάτη ποδόσφαιρο με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Πάμε στο break και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το φινάλε της αποψινής εκπομπής post-game. Κάναμε όλο το post-game της αγωνιστικής δράσης. Εδώ, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ακόμη κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Με αυτά θα ξεκινήσουμε, αφού νωρίτερα είδαμε όλα τα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και στη συνέχεια θα δούμε και το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας που θα ακολουθήσει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δύο γκολ από ανωτά τώρα στο 79 είναι και τα δύο παιχνίδια. Ατλέτικο Βενεζουέλα Λανέρος 1-4 στην Κολομβία, στην Βενεζουέλα, συγγνώμη. Και στον Διάνδες Μέριδα Αράγκουα 0-1. Αυτό το πήρε πίσω το γκολ εδώ. Πέρα το πήρε πίσω. 1-4 στο άλλο μάτς. Η Ατλέτικο με τη Χετάφε είναι στο 80 στο 1-0 από τον γκολ του Μωράδα στο πρώτο ημίχρονο. Παίζουν με 10 και οι δύο επίσης από το πρώτο μέρος. Λανούς Βελές Άρφιλντ 0-0 στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδι ακόμη αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Ουρουγουάη. Το Πενιαρόλ Γιουβεντούντ είναι στο 0-0 στο 34. Στην Πορτογαλία στο 80 Sporting Λισαβόνας Μπράγκα 2-1 έχει μειώσει η Μπράγκα. Η πρώην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, να δούμε καταφέρει να σφαρίσει κιόλας. Τι έχει δώσει εκεί τώρα στο Ατλέτικο Χετάφε. Κάρτα στον Σαούλ Νίγκεθ. Θυμίζω έχασε και πέναλτι νωρίτερα ο Μωράτα για την Ατλέτικο και έτσι είχε τάφει παραμένει ζωντανή στο μάτς. Ναι, πολύ σκληρό μαρκάρισμα. Θα δοθεί και την κάρτα και είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο από ό,τι φαίνεται. Είναι στο μικρό της περιοχής το φάουλ αυτό για την Χετάφε σε πολύ πλονική θέση. Να δούμε αν μπορεί να ισοφαρίσει εδώ στο 81, μάλιστα ένα πολύ κομβικό σημείο της αναμέτρησης. Για να δούμε, σε πολύ καλή θέση το φάουλ. Περιμένουμε να δούμε την εκτέλεση. Πάντως, για να συνεχίσουμε έτσι και με τα υπόλοιπα, θα περάσουμε σιγά σιγά
στο πρόγραμμα των αναμετρήσεων που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, αρχής γενομένης από τι έχουμε εδώ, γκολ στο Καράκας που έρθει το Καμπέλιο 2-1 στο 38 στη Βενεζουέλα. Για να δούμε λίγο την εκτέλεση φάουλ πρωτά και μετά με το πρόγραμμα. Λοιπόν, εκτελεί, όχι στο τείχος, μας απογοήτευσε ο παίκτης και τάφ εκεί, στο τείχος εκτέλεσε, δεν άλλαξε κάτι, μένει το 1-0 υπέρ της Ατλέτικο. Επιμένει τώρα η Χετάφε, για να δούμε, θα γίνει μια σέντρα, περνάει μπάλα, πήγε να του φύγει του Όμπλακ, θα την μπλοκάρει τελικά και μένει τώρα 0 στο 82. Λοιπόν, να πάμε τώρα να πιάσουμε το πρόγραμμα που έχουμε αυτήν την εβδομάδα που ξημερώνει σιγά σιγά Δευτέρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα άκρος ποδοσφαιρική εβδομάδα. Καταρχήν την Δευτέρα αύριο η Γούλης που δέχεται η United στις 10 το βράδυ. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, έτσι, που αξίζει να παρακολουθήσετε αύριο. Αλλά από Τρίτη, όπου μπαίνουμε σε ρυθμούς των play-off του UEFA Champions League, τα πρώτα παιχνίδια, τα τρία πρώτα μάτς είναι την Τρίτη στις 10 και τα 3. Από El Ajax στην Κύπρο, Κλουζ Σλάβια Πράγας, Λίντσερ Μπριζ. Αυτά είναι τα τρία πρώτα παιχνίδια. Και έχουμε και Championship την Τρίτη με ωραία παιχνίδια και εκεί. Ναι, ωραία, ωραία ζευγάρια έχει στην Αγγλία. Να δούμε και το πρόγραμμα της Τετάρτης, όπου έχει άλλα τρία παιχνίδια για τα play-off του UEFA Champions League. Εκεί το ένα από αυτά είναι του Ολυμπιακού με την Κρασνοντάρ, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στο Γεωργίου Χαραϊσκάκης, μετάδοση τηλεοπτική από την Κοσμοτέ TV, μάχη των Ερυθρόλευκων, στο πρώτο του παιχνίδι με στόχο την πρόκριση ο Μίλου του Champions League. Ολυμπιακός Κρασνοντάρ λοιπόν, Δυναμό Ζάγκρεμπ Ρόζενμπορκ και Young Boys Ερυθρός Αστέρας, και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 το βράδυ και νομίζω όλα τα μεταδίδει Κοσμοτέ TV, είναι στην κεντρική διαχείριση τα play-off του Champions League, επομένως θα έχουμε ευκαιρία να δούμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Europa League την Πέμπτη ξεκινούν τα play-off και εκεί. Με το match φυσικά του ΠΑΟΚ με τη Σλόβα Μπρατισλάβα στις 10. Το ακούσετε εδώ από το Λίμπερο 107,4. Ζωντανά από την Μπρατισλάβα. Τηλεοπτικά είπαμε από την Κοσμοτέ TV. Revanche πάει για Open. Υπάρχει και το match της ΑΕΚ την Πέμπτη με την Trabzonspor. Η ΑΕΚ, η οποία στη Νόβα είναι το παιχνίδι. Είναι εντός έδρα στο ΑΚΑ. Το πρώτο μάτς της Ένωσης απέναντι στους Τούρκους και είναι στις 9.30 έχουν την τύπωση το βράδυ, όχι στις 9 το ΑΕΚ Τραμπζονσπορ από το Nova Sports 1 τηλεοπτικά το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και πέρα στο πρόγραμμα της Πέμπτης υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, φυσικά το play-off του Europa League, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αστάνα Μπάτε στις 5, αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι ξεκινά η αυλαία, ανοίξει η αυλαία. Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια, πολύ ενδιαφέροντα πρώτα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα το Μπράγκα Σπαρτακ Μόσχας, το Celtic Ajax Στοκχόλμης. Από εκεί πέρα το Ρήνο Γουλς είναι φυσικά το πιο 38 ζευγάρι ανάμεσα σε μια ομάδα της Serie A και μια της Premier League. Έχει και άλλα όμως ζευγάρια που θέλουν να μας απασχολήσουν. Το Απόλλων Λεμεσού PSV Eindhoven είναι ένα από αυτά που μας απασχολούν σίγουρα και στο πλαίσιο τη βαθμολογία του UEFA που κυνηγάμε την Κύπρο. Πάντως, όπως και να έχει, είναι πολύ κρίσιμη και ενδιαφέρουσα αυτή η εβδομάδα με τα μάτς για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα Playoff Champions League και Europa League. Από εκεί πέρα, το βράδυ της Παρασκευής έχει επίσης ενδιαφέροντα παιχνίδια στα πρωταθλήματα. Στην Premier League έχουμε το Aston Villa Everton στις 10, στην La Liga το Granada Sevilla στις 9. Και στην Bundesliga το Colonia Dortmund στις 9.30. Την Παρασκευή στις 11 έχει και το Levante Villarreal, επίσης ενδιαφέρον παιχνίδι. Ενώ το Σάββατο γίνεται ο απόλυτος χαμός από τις 2.30 το μεσημέρι με το match Norwich Chelsea. Chelsea ψάχνει την πρώτη της νίκη. Η Norwich προέρχεται από το hat-trick του Πούκη και την νίκη αυτήν την αγωνιστική. Έχει τα match της Bundesliga συνέχεια. Στις 5 match United Crystal Palace, επίσης Cosmote TV. Στις 7 Πάρμα Γιουβέντους στη Νόβα, Celtic Bayer Μονάχου, Σάλκε συγγνώμη, Bayer Μονάχου είναι το ντέρμπι στη Γερμανία το Σάββατο στις 7.30 και την ίδια ώρα έχουμε ντέρμπι και στην Αγγλία το Liverpool Arsenal. Στις 8 Real Madrid της Valladolid, όλα αυτά από την Cosmote TV φυσικά, και στις 9 το βράδυ ντέρμπι στην Πορτογαλία, Benfica Porto, για να κλείσει η αυλαία της ημέρας έτσι με το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης το βράδυ του Σαββάτου στις 9.30 για την πρεμιέρα της Super League.
10 παρτέρα το έχει και το Φιωρεντίνα Νάπολη. Έτσι, θα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και η Κυριακή είναι πολύ γεμάτη φυσικά. Ενώ θα έχουμε και Άρη και ΠΑΟΚ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχει και τον Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι στις 4 την Κυριακή. Λειψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Πολύ ωραίο ντέρμπι και αυτό στη Γερμανία στις 4.30 το απόγευμα της Κυριακής. Το βράδυ η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Μπέτις στις 10 το βράδυ της Κυριακή. Να θυμηθούμε λίγο και το πρόγραμμα της Super League το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πρεμιέρα. Λαμία Παναθηναϊκός το Σάββατο στις 7. ΠΑΟΚ Πανετολικός έχει οριστεί, είπαμε, Σάββατο στις 8, θα πάει λογικά Κυριακή 8 και θα πάει Σάββατο στις 9 το Άρη Σόφι που ήταν η Κυριακή. Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολη Σάββατο στις 9.30, Κυριακή στις 7 Ατρόμητος ΑΕΛ, την ίδια μέρα στις 7 και 4 Πανιόνιος Βόλος και στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής η ΑΕΚ υποδέχεται την Ξάνθη στο ΆΚΑ. Και τα φεζήτησε ένα πέναλτι μέσα στο Μετροπολιτάνο για μακάρισμα στην περιοχή. Δεν δόθηκε κάτι. Μένει τώρα 0 για να τελειώσει το 88. Θυμίζω υπάρχει το χαμένο πέναλτι με την απόκριση στην εκτέλεση του Μωράτα. Κρατά το 1-0 πάντως η Ατλέτικο απέναντι στην Χετάφ στο 88 λεπτό. Και κάπως έτσι φτάνουμε και εμείς στο φινάλε και για απόψε και στο σημερινό post-game εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ο Βασίλης Καβαδίας ήταν στη ρύθμιση του ηχού. Πολλές ώρες, Βασίλη. Και σήμερα από νωρίς. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο αυτό το 3 από τις 10. Θα τα πούμε και πάλι φυσικά αύριο εδώ το μεσημέρι 2 με 3 στην εκπομπή Ο Λίμπερο Παντού. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και από εμάς φυσικά καλό σας βράδυ.